Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Ο Τιμωρός». Σήμερα θα βουτήξουμε στην ταραγμένη θάλασσα των γεγονότων που εξελίσσονται στο σπίτι των Κοπτινών, όπου η άφιξη του Ρασίντ έρχεται να αναστατώσει και να φέρει τα πάνω κάτω μετά από 20 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Και ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την ιστορία. Όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Όλοι έχουν κάτι να διεκδικήσουν. Ο Μάρκος, φανερά, απολαμβάνοντας την αναστάτωση, παρατηρεί τους πάντες με εκείνο το ειρωνικό χαμόγελο που το χαρακτηρίζει. Και ενώ αρχικά μοιάζει σαν να έχει το πάνω χέρι, το παρελθόν φαίνεται πως θα επιστρέψει ιδρυμύτερο και ίσως ακόμη πιο επικίνδυνο. Το παιχνίδι μόλις άρχισε και δεν θα είναι καθόλου εύκολο ούτε για τον ίδιο, αλλά ούτε και για τους υπόλοιπους που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Η Έλλη και ο Αλέξης βρίσκονται σε μία από τις πιο δύσκολες θέσεις, καθώς είναι αναγκασμένοι να πούν στο Φίλιππο μέρος της αλήθειας για όσα έγιναν τότε, 2 δεκαετίες πριν, στο Μαρόκο. Και είναι εμφανές ότι αυτά που προσπαθούν να κρύψουν δεν πρόκειται να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Η Έλλη, γεμάτη αγωνία και τύψεις, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε όσα ξέρει, σε όσα πρέπει να αποκαλύψει και σε όσα φοβάται. Οι νύχτες της είναι γεμάτες εφιάλτες, όπου τα γεγονότα του παρελθόντος έρχονται ξανά και ξανά για να δυσυμίσουν το βάρος των πράξεών της. Ο Φίλιππος, ανυποψίαστος και γεμάτος αγάπη για την Έλλη, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τον κυκλώνα που έρχεται να σαρώσει την οικογένειά του. Από την άλλη, η Αγγελική φαίνεται πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Έχει στο μυαλό της ένα σχέδιο και είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει τι σκέφτεται η Έλλη. Είναι φανές πως η περιέργεια και η καχυποψία την κυριεύουν, ενώ παράλληλα το επικίνδυνο παιχνίδι της Ναταλίας και του Πέτρου συνεχίζεται. Η Ναταλία και ο Πέτρος παίζουν με τη φωτιά. Και το μοιραίο λάθος δεν αργεί να έρθει. Όλα δείχνουν πως η κατάσταση μπορεί να εκτροχιαστεί ανά πάσα στιγμή. Οι μυστικές συναντήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές και η ένταση μεταξύ τους είναι εμφανής. Η Ναταλία σε μια στιγμή αδυναμία συνειδητοποιεί ότι ίσως έχουν πάει πολύ μακριά, αλλά ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους, ό,τι και σημαίνει αυτό. Και εκεί που νομίζαμε ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν πιο έντονα, μια συνάντηση στο νεκροταφείο έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Μάρκος, με τη συνείδησή του φορτωμένη, έρχεται αντιμέτωπος με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Οι δύο άλλοι κολλητοί φίλοι, ο Μάρκος και ο Αλέξης, βρίσκονται ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, με τη συναισθηματική φόρτιση να είναι στον ουρανό. Η επιθυμία του Μάρκου για εκδίκηση φουντώνει, και ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα αν αυτό χρειαστεί. Ο Αλέξης από την πλευρά του προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεμία του, αλλά είναι φανερό ότι το παρελθόν τους βαραίνει και τους δύο. Τα μάτια τους αντανακλούν όλη την πίκρα και την προδοσία που έχει μαζευτεί ανάμεσά τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αλέξης από την πλευρά του παλεύει να κρατήσει την ψυχραιμία του, αλλά τα παλιά πάθη και τα μυστικά που τους χώρισαν αναζωπυρώνονται. Η συνάντησή τους πάνω από τον τάφο είναι γεμάτη ένταση και καμιά πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να υποχωρήσει. Ο Μάρκος θέλει να τιμωρήσει τον Αλέξη για όλα όσα του έκανε και αυτό το πάθος τον κάνει να χάσει την ψυχραιμία του. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο με τον Μάρκο να φτάνει στα όρια του. Ο τάφος που τους χωρίζει φαίνεται να είναι σύμβολο του χάσματος που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Και όσο η ιστορία αυτή ξεδιπλώνεται, ο Λεωνίδας αρχίζει να γεμίζει υποψίες για την Ναταλία και τον Πέτρο. Βλέπει πως κάτι συμβαίνει, πως υπάρχουν κρυφές συναντήσεις, ψεύτικα χαμόγελα και υπεκφυγές. Θα ανακαλύψει άραγε ότι αυτοί οι δύο έχουν υφάνει το πιο σατανικό σχέδιο εναντίον του. Κανείς δεν ξέρει, αλλά το σίγουρο είναι πως η αλήθεια αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί. Ο Λεωνίδας, βαθιά προβληματισμένος, αρχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να βρει αποδείξεις για τις υποψίες του. Και καθώς περνά ο χρόνος, γίνεται όλο και πιο πεπισμένος ότι κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από τις πράξεις της Ναταλίας. Η Αγγελική, σε μια προσπάθεια να καταβάλει περισσότερα, ανοίγει την καρδιά της στην Έλλη.
Η κουβέντα τους είναι από τις πιο συναισθηματικές στιγμές, καθώς η Αγγελική προσπαθεί να βρει την αλήθεια αν η Έλλη κρατά ακόμα συναισθήματα για τον Μάρκο. Η Έλλη, βουτώντας τις αναμνήσεις του παρελθόντος, συνειδητοποιεί πόσο έχουν επηρεαστεί αυτά τα συναισθήματα στο γάμο της. Οι αποφάσεις της θα είναι καθοριστικές και ίσως φέρουν απρόβλεπτες εξελίξεις. Η Αγγελική, βλέποντας τη συναισθηματική ταραχή της Έλλης, προσπαθεί να την ενθαρρύνει να πάρει αποφάσεις που θα την κάνουν ευτυχισμένη. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης αποφασίζει ότι το θέμα του Ρασίτ πρέπει να λήξει άμεσα. Έτσι παίρνει δραστικά μέτρα και διατάζει την απαγωγή του. Είναι μια κίνηση γεμάτη ρίσκο και ο χρόνος φαίνεται να πιέζει από όλες τις πλευρές. Θα προλάβει ο Μάρκος να το σώσει. Οι Κομνηνοί δεν δείχνουν καμία διάθεση να σταματήσουν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να κρατήσουν τα μυστικά τους σταμένα για πάντα. Το ρολόι μετρά αντίστροφα και οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές. Ο Ρασίτ, όμοιρος πλέον, βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση και οι πιθανότητες να επιβιώσει λιγοστεύουν με κάθε ώρα που περνά. Ο Μάρκος, μαθαίνοντας για την απαγωγή, νιώθει ότι δεν υπάρχει πια χρόνος. Πρέπει να πάρει άμεσα αποφάσεις και ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στο Ρασίτ τον οθεί σε ακραίες κινήσεις. Ο αγώνας δρόμου για να τον σώσει είναι γεμάτος εμπόδια και απειλές και το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οι Κομνηνοί από την άλλη είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ότι τα μυστικά τους θα μείνουν θαμμένα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα θυσιάσουν ανθρώπινες ζωές. Φίλοι και φίλες, μην χάσετε το επόμενο βίντεό μας, διότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Οι ανατροπές δεν έχουν τελειώσει και οι αποκαλύψεις που έρχονται θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Αν δεν έχετε κάνει ήδη subscribe στο κανάλι μας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Πατήστε το κουμπί του like, εγγραφείτε και μείνετε συντονισμένοι γιατί οι Κομνηνοί έχουν πολλά ακόμα να μας πούν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!